Έλα, πια. Λίσα, Θα έρθουν οι άνθρωποι. Να μην του βάλουμε λίγο έτσι να ακούσουμε κάτι. Τι κάνετε, Γεια σα. Προσέξτε. Είμαι Μαρία Σολωμού και είναι Ιούλη. Είναι July και όπω λένε, κάτι memes δεν είναι July. Εγώ. Είναι περίεργο που είμαι εδώ και σα μιλάω γιατί κανονικά έπρεπε να είμαι στο, στην Πάρνη. Όχι στην Πάρνη, θα. Ήλιο. Στον Όλυμπο. Θυμάστε που λέγαμε ότι θα ανέβω στον Όλυμπο. Δεν ανέβηκα. Δεν ανέβηκα. Με φάγατε, ναι. Ε, που πα και γιατί θα πα και τι είναι αυτά και τι επικίνδυνα. Και εκεί που έλεγα, Όχι, θα πάω, θα πάω, θα πάω. Παθαίνω και μια υπερκόπωση. Ταράν Και ξεραίνομαι. Αυτό ήταν το βασικό. Γιατί αλλιώ εγώ θα πήγαινα, δεν υπήρχε περίπτωση. Τι νομίζετε και λέει. Εγώ είμαι. Είμαι για τα βουνά κανονικά. Κανονικά είναι να παίρνω τα βουνά, γενικώ. Αλλά το έχω ξανακάνει. Όχι ολόκληρο, αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το έχω ξανακάνει. Ξέρω την κούραση. Αυτό, αλλά να μιλάμε, είμαστε σε πάλξει, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Μπα περιπτώσει, έπεσα ξερή. Άρα, αυτό ο Τζουλάι με βρίσκει εδώ προ το παρόν. Ε, υπάρχουν πράγματα να κάνει. Να, μάνε και να σου πούμε πότε του μηνό. Mm. Πολύ ενήμερη παραγωγή μου εμένα με πράγματα. 20 κάτι νομίζω. τι 23. 23. 23. πολύ, έχει πολύ ωραίε συναυλίε γενικότερα να πάτε. Και δικού μα και ξένου και από όλα τα καλά. Χαμό γίνεται. Ε, τώρα δεν ξέρω, κοιτάξτε. Ε, ελπίζω να έχετε πάει κάπου διακοπέ ήδη τι πρώτε. Εμένα ο Ιούνι, σα έχω πει τον Ιούνι, τον θεωρώ πολύ ωραία εποχή για διακοπέ και τον Σεπτέμβρη. Δεν πήγα ούτε τον Ιούνι, δεν θα πάω σίγουρα το Σεπτέμβρη γιατί θα έρθω νωρί πίσω γιατί έχω δουλειέ. άρα. Μένει τώρα, τώρα που συζητάμε μένει, γιατί φοβάμαι, έχω αρχίσει να τρέμω την ιδέα ότι θα είναι κάτι τσούτσι οι διακοπές μου φέτος. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Πολλά τα νέα, πολλά πράγματα συμβαίνουν. Δεν ξέρω αν σας τα είπα, γιατί ξεχνάω, γράφουμε και ασύγχρονα. Ε, τι ωραία που πέρασα στους... Α, που πήγα? Coldplay. Στους Coldplay. Κοπέλα δεν είναι και καλά. Δεν έχω συνέλθει ακόμη από, την, α, από το που έπεσα ανάσκελα. Coldplay, παιδιά, ήταν... Συγκλέ... Όλοι το είπανε. Όλος ο κόσμος. Νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι πόσο συγκλονιστικά. Γιατί έλεγα θα πάω, θα πάω, δεν βρήκα εισιτήριο. Μετά μου στέλνανε λίγο ότι θα παίξουν δεύτερη μέρα και πάρα εισιτήρια και πάρε...". Και ξαφνικά βρέθηκαν κάποια εισιτήρια στα χέρια μου και πήγα. Οπότε έτσι λιγάκι με το τελευταία στιγμή, εγώ και τι συναυλίε κάπω το Οπότε λέω κάτι θα δούμε τώρα θα γίνει και με του μάνε Δεν ξέρει ποτέ. Εσύ ελπίζω να είστε κάπου ξωτικά. Ελπίζω. Που έχω βάλει μια ημερομηνία να φύγω τι πρώτε διακοπέ του Ιουλίου να συμβεί γιατί την αντίπαρο! Λα, 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 λα. Γιατί σα απειλώ από πρόπερση ότι θα ξαναπάω αντίπαρα και δεν έχω καταφέρει να πάω. πειράζει Εγώ θα προχωρήσω τη ζωή. Α! Έχω κάτι. Θεωρεί. Έχω μια αίσθηση ότι έχω κάτι. Wow. Έτσι, ενδιαφέρον. Ταρατατα, ταρατατα. Τα, τα. Έχω. Μπορεί και να μην έχω ρε παιδιά. <laughs> Αχ παιδιά, κατά καιρούς μου στέλνετε διάφορα μικρά τα οποία... <laughs> τα, τα, κάνω screenshot έτσι, για να τα διαβάσω για, τη, για, το αστείο τη πλάκα. Λοιπόν, Μαρία γνώρισε έναν τύπο ο οποίο μου έλεγε ότι δεν θέλει σχέση γιατί έχει τραύμα. Χαχαχά. Εν τέλει, μία εβδομάδα μετά και πάλι καλά, νωρί μου αποκάλυψε ότι έχει σχέση. Χαχαχα. Μου είπε ότι δεν πρόκειται να χωρίσει, καθώ έχει δώσει όρκο στην νεκρή μητέρα τη κοπέλα. Είναι Τούρκο. Μου <laughs> <laughs> Αλλά ότι θέλει να έχει και εμένα και για εκείνον είναι φυσιολογικό να είναι ερωτευμένο με δύο. <laughs> Συγκεκριμένα μου είπε με εμένα θέλει σεξ και επικοινωνία και την άλλη την αγαπάει. Ηλικίε 30. Κορίτσι μου, τι να σου πω, βέβαια, πραγματικά. Ε, αφού μπήκε στον κόπο και έγραψε αυτό το μηνυματάκι και μου το δεν τον ξαναδιάβασα από πάνω. Βλέπει το αστείο τη υπόθεση. Δεν είναι ανά. Έχει δώσει όρκο στην νεκρή μητέρα. Τουρκάλα κι αυτή. Δηλαδή έχουν κάτι με του όρκους τη νεκρή μάνε. Είναι κάτι δικό του αυτό το πράγμα, ναι. Βεβαίω. Κοίταξε, αν σα αρέσει, πε του ναι, α έχουμε εμεί σεξ και επικοινωνία, αλλά θα, επειδή και εγώ είμαι Ελληνάρα, πε του, θα έχω κι άλλου δύο. Που θα μου κρατάω ένα στο χέρι, ο άλλο θα μου χαϊδεύει τα μαλλιά ε, κτλ. Θέλει να είμαστε επίση ώρε. Είμαι περίεργη εγώ, πραγματικά. Θα ήθελα να δω αν αυτό μπορεί να συμβεί. Πόσο ψύχρεμο θα είναι ο, ο κυρτούρκο. <laughs> Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Πραγματικά. Συγγνώμη, τώρα τα βρίσκω όλα μαζεμένα λάθο αυτό που κάνω. Κυρία Σολομού, συγγνώμη για την ενόχληση. Θέλω να σα πω κάτι που με απασχολεί εδώ και καιρό. Σοβαρό, δεν ακούγεται. Είμαι παντρεμένο. Μέσα μου νιώθω ότι είμαι ένα υποτακτικό. Κακ old. Θέλω τι σημαίνει το κακό. Κακόλουντ. Και κάθε φορά που πειράζουν τη γυναίκα μου, μέσα μου, μου αρέσει αλλά πρέπει να το παίζω αυστηρό. <χγάζει> Πώ την πειράζουνε, Πώ την πειράζουνε, Ποιοι την πει... <χλή> <κ Chick> Υποτακτικό κακ old. Υπάρχει αυτή η λέξη, κάποιο λάθο, κάπω την έγραψε ο άνθρωπο. <χλή> ναι, κάθε φορά που πειράζουν τη γυναίκα μου, μέσα μου μου αρέσει. Α, θα γούσταρε δηλαδή να υποτακτικό και όλο. Τι σχέση έχει το υποτακτικό. ναι, θα ήθελα έτσι μια. Α, αποκλείεται να συμβαίνουν όλα αυτά πραγματικά. Ε, έτσι λίγο για να γελάσουμε τα. <laughs> τα, τα, Έτσι για αρχή μου, για intro. Θα μπω τώρα στα κανονικά. Τι κοιτά, το, το μοναδικό κεράκι που τελειώνει, λιώνει και η ζωή μου, ό, οι, Όλοι. Τι κοιτά. Τι διαβάζουμε. Τι διαβάζουμε. Εδώ, αν μέχρι τον Αύγουστο δεν έρθουν οι εγώ θα φύγω. Αυτά που απειλώ κάποια στιγμή, ξέρετε, θα τα κάνω. Ε. Απειλώ, απειλώ, δεν κάνω τίποτα και σου λένε οι άλλοι. Αλλά δεν. Α, όχι. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα μου. Ο λαιμό μου, πολύ χάλια. Σήμερα πει να πούμε ότι έχει 48 βαθμού έξω, ε. Δεν θέλει αυτό. Αν καρδιά να μείνω ή να φύγω. Mm. Στορία μια ζωή, ολόκληρη τη Ελλάδα, του κόσμου, μάλλον. Α. Αν αποφάσετε, περνάστε. Γεια σου, Μαρία, τον τελευταίο κύριο ξε... Κεριό. Ξεκίνησα να ακούω τα podcast του τελευταίο καιρό. Πού ζει, κορίτσι μου, καλό! Περιτώ να σου πω ότι μέσα σε ένα χ... σχεδόν μήνα έχω ακούσει όλα τα podcast. Όσα podcast έχει βγάλει τόσα χρόνια. Θέλοντα οπωσδήποτε να ακούσω την άποψη σου στα ερωτικά μου ζητήματα γιατί άμα κάποιο μπορεί να με διαφωτίσει αυτή σίγουρα εσύ. Αποφάσισα να σου γράψω, κορίτσι μου. Είμαι η Νή και είμαι 21 και τα τελευταία περίπου 4 χρόνια τραβέμε με τον Σου. Και αυτό 21, πολύ ωραία. Ο οποίο είναι ο πρώτο μου έρωτα. Ποιο να το λέει ότι με ένα απλό φιλί θα ξεκινούσε η ιστορία τόσο χρόνο. Ε, ξέρει, κάπω πρέπει να αρχίσουν και αυτά. Έχουμε υπάρξει περίπου δύο χρόνια σε σχέση με τα on and off, αλλά πάντα καταλήγουμε ένα με τον άλλον. Σπουδάζουμε σε διαφορετικέ χώρε, οπότε κάναμε σχέση από απόσταση, αλλά βρισκόμασταν κάθε μήνα, κάθε ένα μήνα και πάντα τι γιορτέ πω, δύσκολο. Καθώ ήμασταν και οι δύο ανώριμοι και ήταν η πρώτη μα σχέση, η σχέση μα κατέληξε τοξική με ζήλια θέματα και παρέ. Με παρέες, Θέματα με παρέ, μπάφου και Μάλιστα. <coughs> Σε κάποια φάση μετά τα δύο περίπου χρόνια τον χώρισα λόγω τη ακομών και τη ανώρημη συμπεριφορά του. Πέρασε λίγο καιρό από τότε και μετά με κυνήγαγε χωρί σταματημό, συνειδητοποιημένο και με βελτιωμένη συμπεριφορά. Εγώ όμω μετά τον χωρισμό είχα πληγωθεί και όταν αποφάσισα να φερθεί σωστά ένα κομμάτι του εαυτού μου το είχε ήδη ξεπεράσει. Έτσι από εκεί που όλο τον προηγούμενο καιρό αυτό είχε το πάνω χέρι στη σχέση, αυτό άλλαξε και εγώ ήμουν αρκετά σκληρή κρύα και έκανα ό,τι με συνέφερε όποτε με συνέφερε. Ωραία σχέση πάει αυτή, ε. Να τονίζω ότι εγώ δεν είχα πολλέ άλλε άρα ήθελα να δοκιμάσω και άλλα πράγματα. Έτσι ήμουν τόσο μπερδεμένη που κατέληξα να ξεκινάω μια καινούρια κατάσταση με κάποιον άλλο φίλο μου που θεωρούσα ωραίο εδώ και καιρό, τον Νταφ. Και παράλληλα μια χαλαρή κατάσταση με τον Σου. Α μην παραλείψουμε ότι γνωριζόντουσαν. Ο oh, του φαινομενικά πληρούσε τα κουτάκια που έψαχνα, αλλά δεν ένιωσα ποτέ κάτι έντονο μαζί του και ούτε αυτό μαζί μου. Μετά από μερικού μήνε, ο του μου το σταμάτησε και εγώ συνέχισα την κατάσταση με τον σου. Αυτοί γνώριζαν. Ή... Ναι, mm. αγαπώ τον σου και τον έχω σαν οικογένειά μου και νιώθω ότι ποτέ δεν θα μπορέσω να τον χάσω από τη ζωή μου. Παρ' παρά όλα αυτά, νιώθω ότι σαν άτομο έχω το συνέστημα του ανεκπλήρωτου και πιστεύω ότι θα πιεστώ άμα ξαναμπω σε σχέση με τον σου, ακόμη και αν. Πια έχει αρκετά σωστή συμπεριφορά. Είμαι χαζή να αφήσω κάποιον που με αγαπάει τόσο πολύ. Όταν είμαι μακριά του, είναι εύκολο να μην του μιλάω και να συνεχίσω τη ζωή μου και να ελπίζω ότι θα βρω κάτι καινούριο. Αλλά κάθε φορά που τον βλέπω και θυμάμαι πόσο ευαίσθητο είναι και πόσο πολύ νοιάζεται για μένα, θεωρώ ότι δύσκολο θα βρω κάτι παρόμοιο και ότι είναι κρίμα να μην αξιοποιήσω το γεγονό ότι στο εδώ και τώρα αγαπιόμαστε και ότι έχουμε αυτή τη σχέση, αφού κανεί δεν μου εγκιάται, ότι αυτό θα ισχύει και σε δύο χρόνια από τώρα. Νιώθω ότι είναι ο άνθρωπό μου. Με ξέρει όσο κανεί άλλο. Απλά δεν είναι τώρα η σωστή περίοδο να είμαστε μαζί. Αν κρίνουμε και από το γεγονό ότι δεν μένουν καν στην ίδια χώρα, αν σωστό και αυτό, αυτή την περίοδο και ότι έχει ακόμα τα θεματάκια του. Όμω, αν σκεφτώ να ξαναμπαίνω σε σχέση μαζί του, νιώθω ότι δεν είμαι κάτω 100% εκεί, επειδή έχω την ανάγκη να πειραματιστώ και με άλλα πράγματα ακόμα. Και αν είναι ανούσια, νιώθω άσχημα απέναντί του, επειδή δεν είμαι σταθερή στι απόψει μου και τον έχω πληγώσει όλο αυτόν τον καιρό, που δεν μπορώ να αποφασίσω τι θέλω. Να κόψω επαφή τελείω. Άμα ήμουν. Έτοιμη να μπω στη σχέση, θα το ένιωθα. Αυτό είναι 100% εκεί Γιατί με έκανε ο Θεό ζυγό. <laughs> δεν το αντέχω, ειλικρινά δεν ξέρω τι θέλω και προτιμώ κάποιο όλους να πάρει την απόφαση για μένα. Τα αφήνω στα χέρια σου, όσο μου. Α είσαι ζυγάκι, ε! Ξέρετε, Συζυγιά, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Κάποιο άλλο πρέπει να παίρνει τι αποφάσει μα. Αλλά όχι κάποιο ε, τύπου συμβουλή. Δηλαδή, ό,τι και να σου πω, δεν θα κάνει αυτό που θα σου πω, θα κάνει πάλι το δικό σου που το δικό σου είναι δεν παίρνω καμία απόφαση και περιμένω να λυθεί από μόνο του. Κάποιο θα με διολοστήλει, θα ανοίξω την πόρτα και θα πέσω πάνω σε έναν θεογκόμενο και θα λυθεί όλο αυτό, μα το τελικά αυτό τα θέλω. Κάπω θα λυθεί το θέμα χωρί να πάρω εγώ κάποια πρωτοβουλία. Αυτό είναι το θέμα που τελανίζει εμένα στη ζωή μου όλη. Ε, και δεν μπορώ να πάρω απόφαση. Γέρνω λίγο από εδώ, γέρνω λίγο από εκεί και φοβάμαι να, να πάρω την ευθύνη μια απόφαση. Γιατί μετά δεν θα έχω να κατηγορήσω κανέναν πέρα από τον εαυτό μου. Ε, έκανα και την ψυχανάλυση μου για να καταλάβει ότι αυτό δεν περνάει με κάποια χρόνια και αιώνε. Εκεί μένει. Κορίτσι μου, 21 και φάσκει και αντιφάσκει σοβαρά. Δεν έχει πάρει καμία απόφαση μέσα για τον εαυτό σου. Ενώ όχι που να την πει δυνατά εκεί έξω και να αποφασίσει άσπρο ή μαύρο. Δεν ξέρω πώ ήσουν με έναν άνθρωπο δύο χρόνια και ήσασταν αρκετά καλά και αυτά και μετά από απόσταση. Αυτό με την απόσταση, επειδή μου λες είσαι σύζυγος και αναγνωρίζω μερικά πράγματα και δικά μου, θα σου πω ότι εγώ τουλάχιστον με τις αποστάσεις έχω έρωτα. Συναγωγέμαι πάρα πολύ όταν υπάρχει μια απόσταση, αλλά αυτό αμέσως, αμέσως σε μένα με τροφοδοτεί πάρα πολύ. Μ' αρέσουν οι αποστάσεις. Όχι οι αποστάσεις, είμαστε μακριά ε, και ο καθένας κάνει τη ζωή του και τη ώρα που με βολεύει. Ε, οι αποστάσεις οι κανονικές που εντάξει, η συνθήκη τα φέρε ο ένας δουλεύει εδώ, άλλο σπουδάζει εκεί, ή και οι δύο σπουδάζουν είστε πιτσυρικέ εντωμεταξύ. Είστε μακριά, αλλά βλέπε, βλέπεστε κάθε μήνα. Υπάρχει αυτό. Και δημιουργεί μια κατάσταση η απόσταση όταν είναι από την αρχή μια κατάσταση τέτοια. Ε, που αναζωπυρώνει και λίγο τα πράγματα, που θε και που είναι μακριά, που θε να έρθει να τον δει λίγο, που ωραία, που θα τον δω, που θα κάνω, που θα ράνω. Αλλά. Ε, για να γίνει κάτι τέτοιο, για κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί θα περιμένει ένα χρόνο έτσι, α πούμε, μέχρι να τελειώσει αυτό και να τελειώσει σπουδέ ή να έρθετε κοντά ή να πάσει εκεί. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να γίνει. Κανονικό. Εσύ δεν έχετε μάθει το κανονικό, το να είσαστε στην ίδια πόλη και να έχετε σχέση. Ξέρετε αυτό με την απόσταση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω αν είσαι ερωτευμένη μαζί του. Εγώ πιστεύω ότι είναι το σιγουράκι σου με ένα περίεργο τρόπο. Γιατί όταν αυτός άλλαξε συμπεριφορά και τον γύρισε στούμπα, τον έχεις για χέσιμο. Δεν νοείται να είσαι ερωτευμένη με έναν άνθρωπο και να τον σέβεσαι και να πηγαίνεις και να κάνεις κάτι με άνθρωπο που γνωρίζει. Αυτό το ήξερε για τον άλλον. Εσύ τι πιστεύεις, κυρία μου, ότι το ήξερε, ότι και οι δύο είναι ενημεροί. Τι σημασία έχει καλή. Θα χωρίσω εγώ μετά από δύο χρόνια με κάποιον και θα πάω να τα φτιάξω με ένα φίλο του γνωστό του ή μακρινό γνωστό, ο και δεν θα γίνει χαμό. Αν είναι όλη μια παρέα. Α, άρα μήπω έχει και αυτό για σχέση μου και σένα. Γιατί αν εγώ πάω και τα φτιάξω με τον κολλητό του τάδε που έχουμε τώρα σχέση, μετά από δύο χρόνια, όχι από αντίπεινα, όχι από τίποτα, επειδή... Προφανώ δεν με νοιάζει, δεν τον σέβομαι. Αυτό δείχνει φοβερό, ε, φοβερή έλλειψη σεβασμού στον άλλον. Και ο άλλο δεν βλεφαριάσει. Και πει: It's okay, συνεχίζουμε όλοι έτσι. Πά να πει ότι κανεί δεν είναι ερωτευμένο με κανέναν. Γνωστή, Δεν έχει σημασία. Ε, για μένα το ηθικό κομμάτι αυτού του πράγματο είναι τεράστιο. Mm. Το θα μπορούσα εγώ να ερωτευτώ, κοίτα, γίνονται όλα σε αυτή τη ζωή, έχω μια σχέση, χωρίζω, η δε με αφορά πια αυτή η σχέση, εν πάση περιπτώσει, και τι έχω on and off για κανένα σεξ. Και ε, 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 ο τρίτο μακρινό του ξάδερφο που τον βλέπει Χριστούγεννα και Πάσχα, α πούμε, και δεν έχουν σχέσει, μου κάνει: Δεν θα τολμήσω να το κάνω αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχω παίζει να έναν Brad Pitt. Και να, πω, να τον πάρω και λέω: Χιλιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να αντισταθώ. Μπορώ να πάω με κάποιο γνωστό γνωστό, που, κα, με κάποιο τρόπο, εκτό αν δεν το ξέρω. Αν δεν το ξέρω, σκοτώστε με. Αλλά εκείνη την ώρα. Α αφήσουμε το δικό κομμάτι που μπορεί να είναι. Πραγματικά χέστηκα Είμαι 21. Οκ. Okay. Δείχνει όμω ένα προφίλ αυτό το πράγμα. Του πείμενα. Mm. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε να μου το κάνουν αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που λέω πάντα κάνω ό,τι θε. Με ενδιαφέρει. Κάνω ό,τι θε σε μια φάση. Κι εγώ. Σε αντίστοιχη φάση κάνω ό,τι θε. Μακριά από το περιβάλλον και την αυλή του σπιτιού. Υπάρχει τόσο κόσμο. Τι πήγε να πλέξει με το, 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 γνωστό του γνωστού που ξέρω, γνωρίζουν όλοι και λένε εντάξει, αλλά δεν είναι μαζί τώρα. Αυτό είναι ούτε σχολείο, ρε Μαλάκα. Και είστε 21, δεν είστε 15. Ε, το να μην βλεφαριάσει αυτό και να μην τα κάνει πουτάνα όλα, γιατί εγώ αν με ρωτά θα τα έκανα πουτάνα όλα και θα σε ξεφτύλιζα, πά να πει ότι. ή Α δεν το ξέρει, ή Β δεν το νοιάζει. Αυτό τι κάθεται και κάνει εκεί μαζί σου τώρα, ενώ ξέρει ότι εσύ και με κάποιο γνωστό του. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά, εκτό αν έχετε πει από την αρχή ότι κοίτα τώρα, αυτή τη χαλαρουίτα θα διατηρήσουμε και ότι κάτσε. Ό,τι κάτσε, πολλή ώρα περνάμε, αυτό δεν θα τρελαθώ κιόλα κτλ. κτλ. Άλλο αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για μια σχέση που κάπω έγινε και τοξική, που κάπω σου φερόταν περίεργα και μετά όταν εσύ Πήρε τα πάνω σου, τώρα του φέρε εσύ περίεργα, full toxic και από του δυο σας, Δεν το συζητώ, εντάξει. Το θέμα είναι ότι κάπω εσύ το απομυθοποιήσε. Επίση, πρόσεξε να δει. Τώρα, είσαι 21 και πραγματικά ήταν ο πρώτο σου, ήταν ο πρώτο έρωτα κτλ. Και, και θέλει, έχει ανοιχτέ τι κεραίε σου για νέε εμπειρίε και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό το πράγμα. Το να κρατά μια καβάντζα, γιατί αυτόν αυτή τη στιγμή τον έχει την πουτσαντάκι. Καβάντζα. Δίπλα σου για το safe, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί τον σέρνει τον άνθρωπο, για να λες ότι ναι, αλλά με αγαπάει. Επειδή σε αγαπάει, αν αυτό εντωμεταξύ βρει μια γκόμενα και σε φτύσει, θα σε νιάξει, γιατί πιστεύω ότι θα πάθει νταυλαμά, αν είσαι και ζυγάκι. Ε, γιατί εμεί οι έχουμε και αυτό το ωραίο. Ναι, μωρέ, κράτα τον εδώ. Εντάξει, κάνω εγώ τη ζωή μου. Oh, δεν με νοιάζει καθόλου, δεν με νοιάζει καθόλου. Και ξαφνικά σου βγαίνει μπροστά με κόκκινο. Και ετρέχει και δεν φτάνει. Και πραγματικά όμω δεν σε νοιάζει. Αλλά αυτό δεν, δεν είναι κάτι που θα το δεχτείς Βάλε μέσα στο πρόγραμμα και αυτό, τι μπορεί να συμβεί στη ζωή, Κάποια στιγμή να ξυπνήσει αυτό ο σου. Και να πει: Βρέδε μου γαμιέσαι. Κάτσε να κάνω κι εγώ λίγο ζωάρα. Αν δεν σε νοιάξει καθόλου, πά να πει ότι πραγματικά δεν υπάρχει ερωτικό. Αν όμω συνειδητοποιήσει αυτό το δεδομένο γιατί μην παίρνει τίποτα για δεδομένο σε αυτή τη ζωή, Ελά, τον έχω. Α, με αγαπάει πολύ, μωρέ. Εγκλήματα στο όνομα τη αγάπη, όπω έχουμε ξαναπεί, γίνονται. Και για πότε αυτό που σ αγαπάει πολύ πάει και βρίσκει την τρίτο ξαδέρφη σου για να δούμε πώ θα νιώσει κι εσύ, και σου λέει, Χαίστηκα, σ' έχω για χέσιμο τώρα ερωτεύτηκα. Τι θα κάνει. Θα φέρει τη γη και τον κόσμο πάνω κάτω για να τον φέρει πίσω. Που Γιατί φαντάζομαι να μην έχει βρει κανένα καβάτζάλη, να μην έχει βρει κάποιο κόμμενο που να καφιλαντίσει εδώ μεταξύ και να σε αφήσει. Έτσι! Καλαμιά στον κάμπο! Και χάνουμε το σιγουράκι, χάνουμε το καλό παιδί. Τα χαμού καλό παιδί τώρα γύρισε το καλό παιδί ε, που σε αγαπάει κτλ. Επίση, όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι μια τεράστια πίπα, καθότι είσαι 21 και εννοείται ότι δεν είναι ο πρώτο και ο τελευταίο άντρα που θα βγει, θα γνωρίσει, θα κάνει σχέση. Εγώ μιλάω για το ηθικό κομμάτι του αυτού του πράγματο και μιλάω λίγο για το πώ σκέφτεσαι και κάποια χούγια τα οποία. Θα μου πει, μόνο ζυγό, τα έχει όχι πάρα πολλά ζώδια τα αλλά επειδή τα αναγνωρίζω και σου λέω, ξαφνικά θα βρεθεί από εκεί που δεν σε νοιάζει και λε, OK, cool, να τρέχει για να διεκδικήσει τον άνθρωπο που σε αγαπάει, να τον έχει δίπλα σου. Πετ, ε, από κάποια άλλη που μπορεί πραγματικά να ενδιαφέρεται οτιδήποτε. Γιατί το συμβεί και αυτό, έτσι όπω το πάτε, λαού λαού. Αλλά νομίζω ότι εσύ το γάμισε το πράγμα. Άσχετα μεταξύ σα η σχέση ήταν τοξική. Και πιανού η σχέση τοξική δεν είναι. Α μου δείξει κάποιο μια υγιή σχέση, πραγματικά. Ε, μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, πέντε που κάνω podcast, πρέπει να μου έχουν έρθει δύο υγιή γράμματα. Να μου πούνε Μαρία, υπάρχει και αυτό. Και έχουμε διαβάσει. Πόσα έχω κάνει, 175? Επειδή 300, 400. Λα, 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 λα. Και να μου έχουν έρθει δύο ή τρία, Για, πείτε μου με τι πιθανότητε, πώ τι βλέπετε τι πιθανότητε αυτέ, Ότι είναι ελπιδοφόρε, <coughs> εννοείται ότι πρέπει να πειραματιστεί με άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούν να είναι 100% ανούσια. Εννοείται ότι θα τα φτιάξει με τον Κώστα, τον μάκη, τον ε, Νίκο, τον Τάκη ε, και θα σου περάσει μετά από 10 λεπτά. Από 10 λεπτά μέχρι 2 εβδομάδε δίνω σε κάθε ένα τέτοιο, μέχρι να σου έρθει καναντάν και να το καταλάβει. Γιατί θε να κρατήσει την καβάτζα 21. Γιατί θε να κρατήσει. Ότι θα μετανιώσει σε 2 χρόνια που έχει χωρίσει. Το... μου είσαι 21, σε τα καλά σου. Δεν είσαι 55. Να πει κάτσε τώρα, Μωρέ, με αγαπάει. Α κάτσω εδώ. Που και πάλι δεν συμφωνώ. Αλλά καταλαβαίνω το σκεπτικό και μπορώ να πω εντάξει. Είναι 55, θέλει τη συντροφιά τη, δεν θα βγει και έξω στα κλαμπ και στα μπαρ, σχετικό και αυτό. Ε, θέλει λίγο κάτι πιο cool, δεν είναι πάνω στη και τέτοια, σχετικό και αυτό. Όλα σχετικά. Γιατί εκεί είναι με ψηφία οι άνθρωποι που ζουν ακόμη τη ζωή τους, δυστυχώς. Αλλά θέλω να σου πω ότι θα καταλάβαινα το κόνσεπτ. Εδώ δεν το καταλαβαίνω, θα τον κρατήσει από τα ε, είσαστε, 29, ε, από τα 19 είσαστε μαζί, δηλαδή δύο χρόνια και συνεχίζετε αυτό έτσι κάπω. Οπότε θα το πάτε κορδέλα, σκηνή κορδόνη, θα το πάτε άλλα 20 χρόνια αυτό για να έχει. Κα... σοβαρολογήσει <Και> Άλλου 100 θα βρει. Άλλου 100 σχέσει θα κάνει ανούσιε, άλλε ε, 100 σοβαρέ σχέσει θα κάνει. Επειδή βρέθηκε ένα άνθρωπο που θεωρεί ότι σε αγαπάει και ότι σε ξέρει καλύτερα από όλους. Και αυτού του κρατάμε φόρου ζωή. Ενώ ταυτόχρονα θέλει και ένα φίλο του έγινε αυτό, και ένα καβγιαντή αριστερά-δεξιά και. Ε, ε, Ποια σχέση καλή 20 γιατί να θε σχέση 20 Είναι το πιο φυσιολογικό να θε να κάνει τη ζωή σου και να πειραματιστεί. Και βέβαια μπορεί να ερωτευτεί κατά κέφαλα να σου έρθει ε, κεραμίδα στο κεφάλι και να πέφτεις κάτω και να κλέσει και να χτυπιέσαι. Και εκεί είναι που θα κάτσεις τα άλλα δύο χρόνια, τρία πόσα. Εδώ δεν γίνεται κάτι. Τι είναι αυτό, σαν Έλα εντάξει, τον βρήκαμε, τον δέσουμε. Όχι. No. Και να σου πω και κάτι, τόλμησε να μείνεις λίγο μόνη σου. Να δεις πώς είναι. Αλλά τι κάνουμε. Σε... Ποια είναι η καντεμιά. Την ώρα που λες, ναι, δεν με νοιάζει, θα τον διώξω, γιατί δεν μου προσφέρει κάτι, γιατί δεν είμαι ερωτευμένη, γιατί δεν είναι αυτό, δεν είναι σωστό, ή δε, δε, δε. Ε... Και τον διώχνει και μένει μόνο σου. Ε, Νιώθει το κενό. Και λέω, κάτσε τώρα, εγώ με ποιον θα ασχοληθώ, σε ποιον θα στείλω μήνυμα, ε, με ποιον θα λέω ότι τα έχω. Κάτσε να βρούμε έναν άλλον. Οι επόμενοι πέντε θα είναι τζούφιοι. Γιατί αυτοί έρχονται έτσι, ται, 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 λίγο Instagram, λίγο αυτό, λίγο μπαράκι, λίγο αυτό. Α, όχι, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκεί. Θα πάθει την πλήρη απογοήτευση. Θα σε μπορεί να βρω γκόμενο, α ανοίξω πίσω. Αυτό, αυτό δεν το κάνω εγώ. Αυτό είναι αυτό που δεν κάνω. Εγώ πια με τα χρόνια έμαθα να ε, τους διώχνω και να μένω μόνη. Ναι, ναι, πρέπει να αφήσει ανοιχτό το πεδίο για να έρθει ωραία ενέργεια. Δεν σημαίνει σίγουρα ότι θα έρθει τα πρώτα τα που θα φας, μπορεί να είναι σούπα. Αλλά επίσης, κανείς δεν λέει να μην κρατήσει επαφή με τον άνθρωπο, δεν θα τσακωθείτε, να, να πλακωθείτε, δεν, έχει, δεν παίζει κάτι αυτή τη στιγμή. Εκτός σου λέω, πρόσεξε, γιατί θα έρθει η ώρα του κεφτουνού του καημένου. Δεν βλέπω το πρόβλημα. Βλέπω μια περίεργη και μια σιγουρίτσα, έτσι, κάτι βατζούλα, αυτό το παλιό. Τον κρατάω καβάτσα τον κόμπινο, μέχρι να τον καλύτερο. Δεν γίνονται πια έτσι τα πράγματα, θέλω να σε ενημερώσω. Αυτά τα κάναμε στα 2000. Και τα πληρώσαμε. Κάτσε λίγο μόνη σου. Λοιπόν, και θα συνεχίσω. Mm. Ερώτα αλήτης. Mm. Δεν θέλει αυτό. Μάλτα, Αυστραλία. Ναι. Μάλτα, Αυστραλία, 01. Μάλιτα Αυστραλία πόσο, κάπως μακριά μου ακούγεται εσένα. Το Αυστραλία γενικώ μου ακούγεται μακριά. Το αεροδρόμιο της Αυστρίας να. έχει ένα τμήμα που είναι για όσους ήθελαν να πάνε κανονικά στην Αυστραλία και πήγαν κατά λάθος στην Αυστρία. Τι! Αλήθεια, μπερδεύει ο κόσμος το Αυστρία με το Αυστραλ. Austria. Και μαζεύεται κοσμάξ εκεί. Ah, δεν υπάρχει. Εγώ απογοητεύομαι πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ε, τριγύρω υπάρχει μόνο βλακεία και χαμηλό IQ. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Εντάξει, να είσαι το τελείω και τα λοιπά. Το έχουμε περάσει όλο αυτό. Το... Εγώ έχω ντραπεί απίστευτα πολύ ε, που δεν έχω ιδέα, που είναι σαν εικόνα και όλα και τα λοιπά. Δεν διάβαζα γεωγραφία στο σχολείο. Εν πάση περιπτώσει, μεγαλώνοντας, συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα που με τα ξέρεις. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα το Αυστρία με το Αυστ... Μαζεύεται κοσμάκης. Αυτό. Θεωρείτε ότι αυτό είναι βλακία, γεφάλαιο, μορφωσιά, όλο μαζί, ε. Τι είναι. Τι είναι. Βιασύνη. Βιασύνη. Βλέπει. εντάξει, δεν μπορώ να... Όχι, δεν θα προχω... Ναι. Αγαπητή Μαρία Ιδωλος, ακούω από όταν ξεκίνησε τα podcast, πάντα ήθελα να σου γράψω κάτι να δω τι θα μου αλλά κάπως ενδιαφέροντα και συγχρόνως κάπως αδιάφορα. Αλλά όλα, όλα κάπως είναι. Με λένε, α πούμε, Ιωάννα, είμαι 25, είμαι ελεύθερη από τα 17 μου. Γιατί πριν είχε σχέση στο 15 με 17 με αρκετά αποτυχημένα situations. Δεν νομίζω ότι έχω ρετευτεί ποτέ μου και πάντα δυσκολευόμουν λίγο να δεθώ. Έχω υπάρξει αρκετά ενεργή σεξουαλικά και του τελευταίου 9 μήνε έχει πέσει ξηρασία ε, και είχα πάθει λαλά. Σαν να μην μου άρεσε κανένα αρκετά για να... Και να βαριέμαι και δεν ήθελα να κάνω σεξ απλά για να κάνω με κάποιον που δεν μου κάνει το κλικ. Θα έλεγα ότι είμαι αρκετά εμφανίσιμη, μου λένε ότι δεν είμαι καθόλου ρομαντική. Αλλά για την ακρίβεια είμαι. Πιστεύω στην αληθινό έρωτα που θα σου πάρει το μυαλό, που θα τα κάνει πουτάνα όλα και αυτό θέλω, τίποτα λιγότερο. Δεν θέλω να συμβαστώ σε μέτρε και ανοιαρέ καταστάσει. Τι ωραία. Όμω κάπου κάπου απογοητεύομαι ότι ίσω δεν το βρω. Όλα καλά μέχρι στιγμή. Κάπου έρχεται κάτι. Τα τελευταία δύο χρόνια ζω στη Μάλτα. Τι ωραία. Άκου τώρα ζει στη Μάλτα. Αρχικά ήρθα για Εράσμου και τελικά έκατσα λίγο δουλειά. Αριστούργημα. Δουλεύω σε κάτι σκάφη που κάνουν κουραζιέρε στα γύρω νησιά. Τη δουλειά σου να είχα. Στη δουλειά γενικά δεν έχει πολλέ κοπέλε, οπότε όταν ξεκίνησα να δουλεύω πέρυσι το Μάρτιο, τράβηξα αρκετά βλέμματα πάνω μου και έκανα και κάποιε λάθο επιλογέ, <laughs> που δεν είναι αυτό το θέμα μα, αλλά τα είχα ήδη μπλέξει λιγάκι. Γνωρίζω παιδί ονόματι Αλεσάνδρο. Α, υπάρχει τραγούδι, λέει την κάκα. 25. Μαλ... Από τη Μάλτα, τέλο πάντων, γιατί αυτό που βλέπω γραμμένο δεν μου ακούγεται σωστά. Ε, και ήταν μέρος του πληρώματος από ένα πλοίο που είχα κάθε μέρα δίπλα μου. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον, κάποιο φλερτ, αλλά δεν ήμουν και σίγουρη αν μου άρεσε. Μιλούσαμε λιγάκι. Μετά από λίγο καιρό βλέπω ένα παιδί μαζί του στη δουλειά. Ο κολλητός του Κέρτ, ετών 30, δουλεύει και αυτός μαζί. Λέω άψογα, το λάθος κολλητό διάλεξα. Τώρα είναι αργά, α μην, μην κάνω τίποτα. Τα έχω ήδη κάνει σαλάτα στη δουλειά. Λέω: Α κρατήσω την απόστασή μου έτσι, και αλλιώ δεν νομίζω να βλέπω κάποιο ενδιαφέρον από τον Γκένν. Κέρτ. <coughs> αν και ο Λεσάντρο μου έστελνε συχνά πυκνά και μιλούσαμε, και ήταν εμφανέ ότι το φλερτ δεν έκανε ποτέ κίνηση, και αν και του έδωσα πατήματα. Και Νοέμβρη, 23, έφεγε η Ελλάδα. Η κολλητή που από μάλιστα αποφάσισε να πάει για έναν χρόνο στην Αυστραλία για δουλειά. Και λέω: Γι' πάω κι εγώ. Που να ξέρετε, Φουκαριάρο, ότι για την Ελλάδα τα διαδικαστικά είναι πολύ περισσότερα και μου πήρε πολύ περισσότερο καιρό από ό,τι περίμενα. Ωστόσο, Σεπτέμβριο 24 θα πάω Ιρλανδία για το μεταπτυχιακό μου. Τελικά, Αυστραλία πήγε, δεν κατάλαβα. Όχι. Από το Πανεπιστήμιο μου ζήτησαν καλύτερο σκορ στα αγγλικά μου. Έφτασα Ελλάδα να βελτιώσει τα αποτελέσματα των Αγγλικών. Έκατσα Ελλάδα, εννοεί. Οπότε κατέληξα να έχω τη βίζα για την Αυστραλία και να μην μπορώ να τη χρησιμοποιήσω γιατί μετά ήταν αργά να, για να πάω. Τι γίνεται, παιδιά. Έρχομαι πάλι μάλιστα για δουλειά. Σε πριν φύγω για Ιρλανδία και να είμαστε πάλι ο Λεσάνδρο. Πάλι όλο να λέει και να μην κάνει τίποτα. Fun fact. Ο Κέρτ και ο Λεσάνδρο θα πάνε μαζί Αυστραλία 17 Ιουνίου. Α, ωραία. Οπότε λέω. Ο χρόνο μου είναι περιορισμένο. Ένα βράδυ ήταν ο Κέρτ με μια φίλη μου και τη είπε ότι του αρέσω, αλλά η Ιωάννα και ο Αλεσάνδρο. Η Ιωάννα και ο Αλεσάνδρο, τίποτα λέει η φίλη μου. Ναι, αλλά του αρέσει, κάνει εκείνο. Και το απαντάει και δεν έκανε τίποτα για αυτό τόσο καιρό και σε ένα ποιο σου είπε ότι τη αρέσει ο Αλεσάνδρου και όχι κάποιο άλλο. Και εκείνο χαμογέλασε ημέρε λίγο. Στεβαν 14 Ιουνίου ήταν το αποχαιρετιστήριο πάρτι του πριν το μεγάλο ταξίδι και λέω: Αυτή είναι η ευκαιρία μου. Όμω τρει-τέσσερι μέρε έτυχε να είμαι στο δικό μου του πλοίο, καθώ περίμενα τον πόσμο να κάνουμε κα και μέχρι να έρθει μιλούσα με τον Γκέρτ. Αστιακά και πράγματα. Μου κάνει. Αν είχε ένα έξτρα κράνο, θα, με, θα με πεταγόταν εκείνο στο σπίτι με τη μηχανή. Την επόμενη 11 Ιουνίου, σκάει μήνυμα στο Insta. Hey, έχω ένα έξτρα κράνο τη να πάμε για ένα από σήμερα, J. Εγώ πέταξα από τη χαρά μου, λέω αμέσω. Ναι, έρχεται το απόγευμα η καρδιά μου να χτυπάει σαν τρελή. Να έχω πεθάνει στο άγχο όπου έρχεται και με παίρνει με τη μηχανή και πάμε για ένα χαλαρό ποτό. Μιλάμε, γελάμε. Πέφτει το πρώτο πέφτει και το δεύτερο. Μου πω ότι του άρεσα την πρώτη μέρα που με είδε αλλά δεν κάνει εύκολα κίνηση και πολύ βασικό κομμάτι το γεγονό ότι άρεσα στον κολλητό του αλλά μου ανέφερε τη συζη... την συζήτηση με τη φίλη μου και ότι το συζη... συζήτησε γενικά και ότι από τη μία έλεγε ότι καλύτερα όχι, ε, ε, ότι φεύγει σε λίγες μέρες αλλά δεν υπάρχει χρόνος αλλά τελικά είπε γαμισέ το θέλω να τη γνωρίσω καλύτερα να δοκιμάσω έστω πριν φύγω. Στο μεταξύ τον πήρε τηλέφωνο ο Αλεσάνδρο να δει τι γίνεται. Γιατί του είπε ότι θα βγαίναμε, ήθελε να τον ρωτήσει, αν θέλει να ράξουν. Και λέει: Όχι, θα κάτσω με την Ιωάννα. Οπότε πρέπει να τον ρώτησε για να μου στείλει, αν ήταν OK και καλά με αυτό. Δεν υπήρχε καθόλου μηχανία. Οι συζητήσει είχαν συνεχώ ροή. Μιλήσαμε για τα πάντα και πολλέ ώρε. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Μετά λέμε να πάμε σπίτι μου. Το σεξ του... Α πάμε και εκεί, το σεξ του ονείρου και ειδικά για πρώτη φορά δεν θα μπορούσα να περιμένω κάτι περισσότερο. Πάθο έντονο ρομαντικό. στερα με ρωτάει αν θα μείνω ή θα φύγω. Λέω ότι θε και ξαναρωτάει σε ένα ρώτησα, θε να μείνω ή όχι. Και λέω ότι θέλω να μείνει. Και μυθήκαμε ελάχιστα, ξυπνήσαμε το πρωί φιλιά αγκαλιά σεξ πάλι, να μου λέει το πόσο ωραία πέρασε και να έχει ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Με πάει δουλειά, εγώ φουλ κουρασμένη, αλλά πετούσα από τη χαρά μου. Δεν έστειλε, δεν έστειλα κάτι εκείνη τη μέρα. 12 Ιουνίου. Εδώ υπάρχουν καθόλου τεχνικά προβλήματα. Δεν θέλω να νομίζετε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Είναι όλα πάρα πολύ καλά. Έχω αλλάξει το ένα γράμμα σε άλλο γράμμα. Πάμε υπολογιστή. Μετά θα μου φέρουν τι. Τηλεόραση. Τηλεόραση Προτζέκτορα. Λοιπόν. Ε, 13 Ιουνίου. Λέω λες να στείλω κάτι ή θα τον πιέσω Θα φανεί ότι εγώ κόλλησα Το ξέρω χαζά και παιδικά Αλλά είχε καιρό να μου αρέσει κάποιο τόσο πολύ Που τα χάνω τα λογικά μου Και δεν ξέρω πώς να φερθώ Μου είπαν και δύο φίλες ας το μη κάτι σήμερα Εφόσον αύριο είναι το πάρτι Α έχει πάρτι Ωραία λέω και εγώ ας το αφήσω 14 Ιουνίου ημέρα του πάρτι. Το πρωί μου στέλνει ένα βιντεάκι στο Insta και εγώ κατά χάρη και μου έκανε εξομολόγηση λατρεία. Μιλήσαμε λίγο και ότι θα τα πούμε το βράδυ. Ωστόσο το βράδυ ήταν γεμάτο με Αγνώστου και οι φίλοι μου είχαν αργήσει. Το βράδυ ήταν αρκετά αμήχανο, χωρί να τη μουσική. Εγώ κουρασμένη και έτοιμη να κοιμηθώ όσο περνούσε η ώρα. Οκ, βλέμματα και γελάκια υπήρχαν. Οι φίλοι μου έμειρθαν αργά, έφυγαν και νωρί. Δεν μπορούσα να κάτσω άλλο. Λέω, φεύγω. Εκεί σκεφτόμουν: Κάτι θα μου πει, κάτι θα κάνει, δεν μπορεί, αλλά τίποτα. Πάω σπίτι και έστειλα ένα μήνυμα να σχολιάσω μια προηγούμενη συζήτηση για το γεγονό ότι δεν ξύρισε το Μούσι. Ενώ έλεγε ότι θα το ξύριζε και εγώ έλεγα όχι. Οπότε είπα ότι ήταν ωραίο και καλά που δεν το έκανε. Σκεφτόμουν ότι θα μου πει να έρθει να με δει, θα μου πει άνοιξη με από κάτω, τόσο ντελούλου η δικιά σου μέχρι που έπεσα για ύπνο. 15 Ιουνίου. Δύο μέρε πριν φύγει, λέω: Ο χρόνο λιγοστεύει σημαντικά και του έστειλε ότι τα χαιρετήθηκαμε όπω τα ήθελα και αν είναι ελεύθερο το βράδυ για ποτό. Και μου λέει: Το τελευταίο βράδυ φαγητό με την οικογένεια. Το θέμα είναι ότι απομένει και η επόμενη μέρα. Πρακτικά δεν είναι το τελευταίο βράδυ. Δεν είπα κάτι παραπάνω, είπα: Καλό ταξίδι και να προσέχει. 16 Ιουνίου σήμερα. Τελευταία μέρα λοιπόν και εγώ να καίγομαι στα κάρβουνα που δεν θα τον ξαναδώ εν τέλει και δεν κατάφερα να τον δω 16 Ιουνίου. Σωστά. Δεν κατάφερα να τον δω έστω μια δεύτερη φορά και σήμερα θα, φύγει, θα βγει με του φίλου του που ναι, είναι, είναι απολύτω φυσιολογικό, αλλά δεν τον ένιάξε καν να πιέσει λίγο το πρόγραμμά του για να με δει έστω και λίγο. Τώρα θα μου πει ότι όλα τα πρώτα ραντεβού είναι ιδανικά και τέλεια, αλλά όχι δεν είναι έτσι. Τα πρώτα μου ραντεβού βαριέμαι, πάντα βρίσκω ένα στοιχείο να μην μου αρέσει. Του βρίσκω συχνά ρηχού ή χαζού, ή ότι απλά δεν επικοινωνούμε, δεν έχουμε χημεία. Όμω αυτή τη φορά δεν βρήκα κάτι να πω αρνητικό και αυτό ο άνθρωπο σε μία μέρα πάει Αυστραλία. Εγώ ακόμα μια εγώ έχω ακόμη μια έγκυρη βίζα για Αυστραλία που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, αλλά αυτό δεν γίνεται εφόσον ξεκινάω το μεταπτυχιακό μου σε λίγου μήνε. Εκείνο δεν ξέρει ποιο είναι το πλάνο του, πηγαίνει και βλέπει τι θα κάνει. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πόσο καιρό πέρασα από την προηγούμενη φορά που πέρασα με κάποιον τόσο ωραία. Ένιωθε άνετα να είμαι ο εαυτό μου. Ένιωσα τη χημία και την επαφή μεταξύ μα. Απόλαυσα τι συζητήσει μα και το ερώτημα είναι γιατί σύμπαν, γιατί τώρα. Μου παίρνει τόσο καιρό να βρω κάποιον να μου αρέσει και αυτό φεύγει για την άλλη άκρη του κόσμου. Ήταν να πάω Αυστραλία, τα πράγματα ήρθαν διαφορετικά και το ακύρωσα και τώρα πάει αυτό. Και να μου λέει, έλα κι εσύ. Γενικά πιστεύω ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται, αλλά δυσκολεύομαι να βρω τον λόγο. Επίση, ναι, πολύ πιθανό εκείνο να ήθελε να κάνει απλά ένα σεξ μαζί μου πριν φύγει, αλλά είχα την εντύπωση ότι πέρασε και εκείνο καλά. Δεν θα ήθελε να με ξαναδεί. Τώρα άλλο μου αυτό προσπαθεί να τα δικαιολογήσει. Ότι μήπω όντω του άρεσε και θα το θεωρούσε πιο δύσκολο να φύγει αν έρθουμε πιο κοντά, ή πολύ απλά είμαι τελούλου και δεν του άρεσε και τόσο. Έτσι μου ήρθε να τα παρατήσω όλα και να κλείσω στήρα για Αυστραλία και με έχει πιάσει μια κατάθλιψη από χθε. Ακόμα ελπίζω μήπω σήμερα στείλει κάτι. σω κάποια μέρα οι δρόμοι μα ξαναειδωθούν, ποιο ξέρει. Μπορεί να τα μεγαλοποιώ όλα, αλλά καθώ είναι και κάτι που δεν θα μπορούσα να ζήσω το άπιαστο και αν είναι τη δυνατότητα να το ζήσω να μην έκανα κάτι κα... και αν είχα τη δυνατότητα να το ζήσω να μην έκανα κάτι Σε ευχαριστώ πολύ να διαβάσει αυτό το γράμμα θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου φιλιά πολλά είναι μισός Ιρλανδός λες να έρθει να με βρει Ιρλανδία καλέ πολλέ οι συμπτώσεις πολλές οι συμπτώσεις ρε παιδί μου πάρε αυτή τη μαλακή από μπροστά... που δεν θα το έχω μπροστά να το βλέπω τώρα βρε κορίτσι μου λιγάκι οκ okay. αυτό με τους μπαλινέζου. Όχι, δεν είναι Μπαλτινέζο. Είναι, μα, Μαλτέζο, Μαλτινέζο. Μαλτινέζο. Μαλτινέζε λέγονται. Μαλτινέζε. Κοίτα, εμένα κάπω δεν μου άρεσε το γεγονό ότι φλέρταρε με τον έναν και μετά με τον άλλον και κάπω ο ένα ε, αυτό ε, είχε πρόβλημα. Ναι, αλλά δεν έκανε τίποτα. Δεν. Δεν ξέρω ρε γαμότο Και αν αυτοί δύο είναι φίλοι Και ο ένας μιλάει με Δεν μπορώ να καταλάβω πως δύο φίλοι δεν ξέρω, αλλά μπορεί αυτά να είναι και κολλήματα μόνο δικά μου. Κατάλαβε. Γνωρίζει τον άλλο φίλο, βλέπει μετά τον, τον δεύτερο και λε: Ω μαλακία έκανα. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά... Και δεν είχε κάνει και τίποτα με τον ένα. Αυτοί οι δύο μεταξύ του δεν έχουν πρόβλημα. Οι άντρε είναι λιγότερο από ότι εμεί υποτίθεται στο ηθικό κομμάτι. Από τη στιγμή που δεν είχε σημεί και τίποτα, αλλά μπορεί ο άνθρωπο πραγματικά να σε γούσταρε και να ήθελε τη, ε, τη, δυνατότητα να προσπαθήσει να κάνει κάτι. Και ο άλλο ήρθε τώρα, ο φίλο του, και το, του το άρπαξε μέσα από τα χέρια. Αποκλεί το γεγονό ότι ε, να πήγε μαζί σου. Ε, και να έγινε όλη αυτή η φάση και να το κόψε λόγω του φίλου του γιατί ο φίλος του μπορεί συναισθηματικά να μην το άντεχε ή να τον έβλεπε να του λέγει ας πούμε όχι δεν έχω πρόβλημα εντάξει αφού γουστάρει εσένα προχώρα αλλά να έχει πάθει κατήφλα και να το κόψε μάνι μάνι γιατί ή αυτό συμβαίνει ή είναι κολόπεδο με ποια έννοια αν ο φίλος λοιπόν είναι λίγο <κυρίζει> και τον παίρνει τηλέφωνο και τσεκάρει και αυτά και αυτό και κάνει όλη αυτή την ιστορία για να ρίξει ένα είναι μαλάκας και όχι μόνο να ρίξει ένα ξέρουμε ότι φεύγει κιόλα. Δηλαδή κανονικά οι άνθρωποι λένε εντάξει τώρα φλερτάραμε, κάναμε, ράνουμε, φεύγω. Τι να κάνω τώρα, θα βρω δέκα ευθραλέζες. Ή λοιπόν δεν μπόρεσε να αντισταθεί και γούσταρε πάρα πολύ ε, και γούσταρε πάρα πολύ πούντος παρακάτω. Γιατί όταν γουστάρεις πάρα πολύ και δύο μέρες να έχεις κάνεις έτσι τον κόσμο ανάκατο, κάνεις ένα χαμό, δημιουργεί θέμα και περνάς το 80% των ημερών μαζί με την κόμενα. Που μπορεί να μην την ξαναδεί, που μπορεί να μην αυτό, που Παιδιά, αυτό δεν έχει λογική και βέβαια πρέπει να βγει με τους γονείς του, να δει τους φίλους του, να αποχαιρετήσει, να κάνει, δεν ξέρει πότε θα γυρίσει. Πολύ ωραία. Όταν μπαίνει λοιπόν αυτή η λογική την ώρα που έχει γνωρίσει μια γυναίκα και είσαι τανάσκελο, δεν μπορεί να μπει. Το ξέρει και λε, ναι, ωραία. Θα κάτσω όλη μέρα μαζί, θα πάω μισή ώρα εδώ, μισή ώρα εκεί. Θα του εξηγήσω, θα κάνω, θα σε πάρω μαζί μου. Θα... Κάνει παραλογισμού όταν ερωτεύεσαι ή όταν παθαίνει ή νομίζει ότι έχει ερωτευτεί, γιατί δεν προλαβαίνει να ερωτευτεί σε μία μέρα ή προλαβαίνει. Ξέρει, αναλόγω πώ το βιώνει ο καθένα και το χαρακτήρα του. Αλλά σε αυτέ τι περιπτώσει δεν παίρνει ανάσα. Δεν το καταλαβαίνω, δεν μου δίνει να σαφέ. Σου εξηγώ ότι ένα από τα δύο πράγματα Με να μου κάνει Επίση έχει γίνει όλος αυτός ο γαμός Να παρεξηγηθεί και λίγο με το φίλο και τα λοιπά Για να ρίξει Να γαμήσει το βράδυ Και να φύγει για Αυστραλία Α το έκανε με μια άγνωστη Άσχετη ξέρω εγώ τι Γιατί τώρα να δημιουργηθεί και αυτή ψηλό Ξέρεις είναι awkward Περίεργο Οκ, okay, σ' άρεσε, έγινε όλο αυτό το, το πιο περίεργο δε από όλα είναι ότι θα πήγαινε στην Αυστραλία, έχει μείνει με μια βίζα και αυτό είναι και μισό Ισλανδό, δηλαδή. Εγώ δεν πρόσεξα κάπου να λέει έλα μαζί, είπε κάπου έλα μαζί. Δεν νομίζω. Α, φεύγουν μαζί και ο ένα και ο άλλο Αυστραλία. Ναι, οι φίλοι. Οι φίλοι πάνε μαζί Αυστραλία. <laughs> Πόσο φίλοι είναι αυτοί που πάνε και μαζί Αυστραλία και ο ένα είπε έλα πάρτι στον άλλο. Δεν. Ε, δεν. Λάθο, είναι όλο λάθο. Μη σκέφτεσαι να πήγαινε Αυστραλία, μη σκέφτεσαι πώ ήταν σοβαρέ οι συμπτώσει, εννοείται και ξέρει. Και γαμημένε οι συμπτώσει που να σε βάλει να πιστεύει ότι αγαμώ το ένα εμπόδιο και δεν θα πάω Αυστραλία και θα συνεχίζει να. Όχι, όχι, όχι. Πάει με τον άνθρωπο που σε θέλει επίση Αυστραλία. Μπορεί να. Δεν ξέρω τι συνεννόηση έχουν και μεταξύ του και ποιο είναι ο κώδικα του και το ηθικό κομμάτι του πώ το αντιμετωπίζουν αυτοί και τα λοιπά. Μου κάνει φοβερή εντύπωση να γίνει όλο αυτό το πράγμα για να ρίξει έναν και να φύγει. Απ' την άλλη δεν σου έχει δώσει κανένα δείγμα παραπάνω. Κανένα. Και εσύ μην πιάνεσαι. Εντάξει, λε ότι εσένα τα πρώτα σου ραντεβού συνήθω δεν πηγαίνουν σωστά καλά και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Ήταν όμω και αυτό μια συνθήκη η οποία ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη. Ήθελε τον έναν, μετά είδε τον άλλον, έπαθε λαλά. Το προσπάθησε από εδώ, το προσπάθησε από εκεί. Τα κατάφερε. Το ολοκλήρωσε αυτό το πράγμα που ήταν απαγορευμένο, against all odds, λίγο awkward. Ήρθαμε σε λίγο σε δύσκολη θέση. Του έβαλε και αυτού του δύο που είναι φίλοι τελικά σε δύσκολη θέση και τα λοιπά. Και αυτά το κατάφερε. Και τι έγινε, τίποτα. Αυτό θα πάει Αυστραλία και δεν ξέρω εγώ τι και δεν είχε και χρόνο να σε χαιρετήσει. Όχι. Όχι, 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 όχι. Δεν γίνεται έτσι. Έπρεπε να στείλει δύο στα πατώματα και να μην ξεκολλάτε μέχρι να φύγει η Αυστραλία με κλάματα και τέτοια. Τρει μέρε, τρει μέρε. Γίνονται αυτά σε τρει μέρε. Όχι, όχι. Δεν, δεν είναι. είναι. Είναι και περίεργο. Δεν μ' αρέσει η συμπεριφορά αυτή εμένα σε ανθρώπου. Δεν, δεν το καταλαβαίνω. Δεν, το, δεν μπορώ να τον δικαιολογήσω σε καμία περίπτωση. Τι συνεννόηση είχανε, Τι ήξερε ο Αλεσάνδρο, ήξερε ότι ήρθα μαζί σου κιόλα καλά και δεν έχει πρόβλημα, αλλά έχει. Δεν, δεν είναι, είναι σαφέ όλο το πράγμα. Εγώ νομίζω, κορίτσι μου, καλό. Ότι να πας να κάνεις το μεταπτυχιακό σου και μην το πιέζεις αυτό άλλο, ας το. Δεν ξέρω τι σκοπού έχει στο μέλλον, το μεταπτυχιακό πόσο κρατάει, κανένα χρόνο, δύο. Ιρλανδία. Μην ξαναστείλεις. Γιατί, να σου πω κάτι, όταν περνάς με την πρώτη. Τέτοια, τέτοιο βράδυ, φαγητά, πράγματα, ιστορίες, σεξ. Κοιμηθήκαμε μαζί, κάναμε ράνα με και φεύγει. Και ο άλλο δεν σου στέλνει για δύο μέρε. Έχει πολύ δουλειά. Τι είναι αυτό, Πώ πρέπει να το πάρει ακριβώ αυτό το πράγμα. Όταν ένα άντρα με μια γυναίκα κοιμούνται μαζί, θεωρώ εγώ, ρε παιδί μου, από τα act, από. Ε, Ευγένεια, από τρόπου, ότι θα στείλει κάτι. Έστω και αν δεν θε να την ξαναδεί αυτή η γυναίκα. Θα στείλει. Τι είναι αυτό δεν στέλνω. Καινούριο είναι αυτό. Το έχω ξαναδεί, το έχω ξανακούσει. Πολλοί κόσμος κάνει τέτοια και μετά εξαφανίζεται. Όχι επειδή απαραίτητα δεν θέλει. Μπορεί να είναι λίγο αδιάφορο, όχι ότι πέρασε κακά ή οτιδήποτε. Αλλά α τη λέω αυτή. Δεν τον νοιάζει. Και κοίτα τι έχουμε πει όμω. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό ο τρόπο. Δεν με ενδιαφέρει ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι αριστερά-δεξιά που λειτουργούν διαφορετικά και έχουν τη ζωή του και προτεραιότητε. Αν δεν καίγεται ο άλλο, τι είπαμε, σπίτι του. Καλή Αυστραλία. Κάει και κανεί και δεν το κατάλαβα εκτό από σένα που λίγο τσιρουφλίστηκε. Και νομίζω κοινό όλο στο μυαλό σου γιατί επειδή σου κάτσε τέλεια. Όπω το ήθελε και είσαι ΟΚ okay με αυτό. Λε εδώ είμαστε. Πώ είμαστε εδώ, γνωρίζοντα και εσύ ότι αυτό θα φύγει και εσύ θα φύγει. Και άς αυτό δεν πάει Αυστραλία. Εσύ δεν φεύγει. Ήταν ένα φλιγκ. Πολύ ωραίο. Για τρει μέρε. Δεν το έπαιξε το φλινγκ. Το έκανε μονοήμερο. Το έκανε ξεπέτα. Mm -mm. Καμία σκέψη, καμία αυτή, καμία. Θα τα παρατήσω όλα και θα πάω Αν σου είχε δώσει. Ένα πράσινο φως ρε παιδί μου Κάτι να καταλάβαινε ότι υπάρχει κάτι εδώ να, να κλάψουμε παρέα Τίποτα Τίποτα μάλιστα Αυστραλία Τίποτα τίποτα κοπελιά μου όμορφη Τίποτα Δεν... Ε... Και ξέρει τι είναι η ξενέρα. Ότι έτυχε και πέρασε καλά και γούσταρε. Και against το lodge και με, παρόλο με το φίλο και το αυτό το πάλεψε. Ήρθε, έγινε, δεν εκτέθηκε πάρα πολύ, δεν είχε κάνει τίποτα με τον άλλο. Οκ, okay, και έγινε, σε γούσταρε. Πήγατε, κάνατε, ράνατε. Και δεν στο έδωσε ολόκληρο να το χαρίζει, παιδί μου, να χτυπηθείτε λίγο στα πατώματα τρει μέρε μετά. Τρει μέρε δεν απαντάει. Όταν ξέρω ότι θα φύγει. Πόσε δουλειέ πια. Τη άφησε δύο τελευταίε μέρε, τρει για την Αυστραλία να πακετάρει. Έλα ρε πούστη τώρα, τι μαλακίε είναι αυτέ. Ω, oh, δεν καίγεται. Σπάει η Αυστραλία. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε σε αυτό το σημείο. Είναι πάρα πολύ ωραία στην Αυστραλία, ε. Πολύ ωραία. Όχι. Όποιο δεν καίγεται, το έχουμε ξαναπεί. Σπίτι του! Πρέπει να καίγονται. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Με τι θα καβλώσουμε εμείς αν δεν καίγονται. Με τα μούσκουλα μετά αρχίζουν αυτά. Ναι, αλλά έχει κάτι μάτια, έχει κάτι μπράτσα. Να κάτσει μπροστά στο γυμναστήριο στον καθρέφτη να σφίγγεται. Πολύ ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που το εκτιμούν αυτό και του φτάνει. Δεν φτάνει στην πορεία σε κανέναν. Και τούβλα να ήμασταν, χαζέ, κουτέ γυναίκε, δεν φτάνει. Παιδιά, πολλά είπα, ε. Συγχύστηκα, λίγο να συγχύζομαι τώρα αυτό αυτή η μετριότητα, αυτό το... Ναι, εντάξει, ωραία. Εντάξει, πρέπει να βγω με του φίλου μου. Τη δεύτερη μέρα μετά το πρώτο σεξ που ήταν και καλά. Τι λέτε, παιδιά. Αχ, πα, 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 πα. Παναγία μου. Πώ δεν μου έχουν τύχει εμένα τέτοια. Τι μου έχει τύχει τέτοια εμένα. Τι μου έχει τύχει και δεν το θυμάμαι. να μου έχει τύχει. Όχι. Ενώ αυτό που πας με κάποιον και γίνει αυτό και μετά... Όχι, δεν μου έχει τύχει. <coughs> Πού να μου τύχει, θα μου πεις. Μπας, περιπτώσει, λέω στη ζωή τη παλιά. Ε, παιδιά, είμαι η Μαρία Σολομού. Αυτό είναι το podcast μου, όσα ξέρει η Μαρία. Εμείς εδώ, στον Κάφσονα. Τι είπε, subscribe. <coughs> δεν ακούω κιόλας. Ε, subscribe σας παρακαλώ. με την επόμενη εβδομάδα να έχουμε γράμματα κανονικά. Και να μην έρθει άλλο γράμμα, τρίτο γράμμα, ένα λάπτοπ, ένα ότο κιού εδώ πέρα να το διαβεί. Δηλαδή. Τόσο δύσκολη δουλειά. Και επίση θα ήθελα λίγο να φουντώσω το τοπίο καλοκαιρινό να γίνει. Μου κάνει μηνύματα. Σχέδια μου κάνει η κοπέλα. Προσγειώνει αεροπλάνα εδώ δίπλα. Κατάλαβα, έτσι θα ζήσουμε. Μίζερα. Μίζερα. Αυτό δεν τα ξαναλέμε μετά. Μετά από δύο εβδομάδε. Έχω. Τρίτο podcast δεν έχω. Δεν έχω. Έχω κι άλλο. Την επόμενη εβδομάδα. Και τη μεθεπόμενη μετά δεν έχω. Mm -mm. <gasps> μετά τον Αύγουστο. Πω πω παιδιά, αυτό είναι το τελευταίο podcast του μήνα δηλαδή που κάνω. Το επόμενο. Είναι... <laughs> αυτό είναι το μεθαυριανό. Επο... Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι το τελευταίο του μήνα. Α, εντάξει, δεν είναι το τελευταίο. Mm. Είναι το πρώτο τελευταίο <laughs> του μήνα. Όσοι έχετε μείνει και πάτε τέλο Ιουλίου διακοπέ, να ξεκινήσετε να φτιάχνετε βαλίτσα, δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να γνωρίσετε κάποιον έρωτα και να μην προλαβαίνει. Δεν μπορώ, παιδιά, θα τρελαθώ με τι μαλακίε. Δεν μπορώ, άλλε μαλακίε, δηλαδή, πραγματικά. Ε, θα βάλω μουσική. Τι θα βάλω. Βέβαια, βέβαια. Τα σεξι το σεξι αγόρι. Me, it, I'm I'm no much, Έλα! Okay, Αυτά. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.